Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Σήμερα πάμε να δοκιμάσουμε το καλύτερο χάμπουργκερ της Οριστιάδας. Όχι, αυτό δεν είναι αντιαγωνισμό. Απλά ψάχνουμε το καλύτερο που θα μ' αρέσει με τα δικά μου δεδομένα. Εννοείται και εσείς έρχεστε μαζί μου. I can't think. Τι ωραίο που το έκανες, ένα πιάτο. Μπράβο, παίρνουμε. Ναι. Γράψε τώρα. Ναι. Να πω κι εγώ. Εγώ κι εγώ πάρει μαζί σου. Έχω και την διαφήμιση εγώ. Εσύ δεν είσαι τίποτα ζω. Έχω ολόκληρο τέτοιο. Για να και η Βάσου να μην φέρει. Hello. Είμαι η Βάσο και δουλεύω στην Πίτα και κάνουμε το ωραιότερο χαμπουγγέρ. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι προσωπικό. Αυτό είναι το σωστό προσωπικό. Ωραία, το χάμπουργκερ που μας έφεραν τώρα πρώτα δεν θα πω ψέματα ότι εγώ δουλεύω εδώ. Το μπιφτέκι που θα φάω τώρα το φτιάχνω εγώ, να την βάζω. Το έχω παραγγείλει να είναι μπέργκερ πίτας αφού έχει το όνομα του μαγαζιού, άρα πρέπει να είναι το καλύτερο. Έχει μέσα γκούντα, μπέικον, ντομάτα μαρούλι και πιπεριά. Μ' αρέσουν αυτά τα ψωμάκια που είναι με το σουσάμι. Θέλω να δω πώς μαγειρεύει, καλά είναι. Ωραία. Το χάμπουργκερ είναι καλό. Άμα ήταν ακόμα λίγο πιο ζεστό θα ήταν τέλειο. Πάμε να δούμε τώρα τις πατάτες, γιατί έχω διαλέξει ένα κόμπο μπέργκερ το οποίο περιέχει χάμπουργκερ επιλογή σας, μερίδα πατάτες, σος και ένα αναψυκτικό για 7 και 20. Πατάτες είναι από τις απλές και γενικές πατάτες. Καλές είναι, εγώ λατρεύω την πατάτα. Συνέχεια μπορώ να φάω την πατάτες. Και έχω την παρέα εδώ. Μισό. Μισό. Πού είσαι εσύ, κουκλάρα μου? Θα σας δώσω, μη στεναχωριέσαι. Θα το μοιράσουμε μαζί το χαμπουργκέρ. Είναι η φουσκίτσα μας. Άλλο. Ήταν πολύ μεγάλο, δεν πρόκειται να το βάσω. Και το χάμπουργκερ και τις πατάτες και τη σως. Όχι. Ήταν πάρα πολύ νόσιμο. Η φούσκα λέει το ίδιο, ότι εκείνη την άρεσε. Γιατί αυτή που έφαγε το μισό του μπιφτέκι. Οπότε, ένα like στην πίπα. Ακού τώρα τι έγινε. Πάμε σήμερα δεύτερο μαγαζί. Αλλά το πρώτο ήταν εύκολο γιατί δούλευα εκεί. Τώρα όμως για πρώτη φορά θα βγω έξω με την κάμερα. Και ψιλοαγχώνομαι. Αλλά στο κάτω-κάτω ποιος τον νοιάζει. Μια τρελή μιλάει με τους τηλέφωνους. Εσύ δεν είναι. Πάμε να δούμε το επόμενο μαγαζί. Ορίσατε!
Ποιο είναι το καλύτερο? Εσύ τι λες? Τι να δοκιμάσω? Εγώ θα πρέπει να το σπάσει. Αυτό θα είναι. Καθερό. Πόσο? Είναι αρκετά καθερό αυτό. Ας το ρισκάρουμε. Ναι, ναι. Ας βάλουμε λίγο. Μπορούμε να βάλουμε λίγο. Είναι λίγη ποσότητα. Ναι, ίσα να υπάρχει λίγο. Εντάξει. Αυτό. Και εδώ για το κέντρο. Ξέρω ότι τα μπιφτέκια αυτά ψήνουν επί τόπου, γι' αυτό και εντάξει, μας πήρε 25 λεπτά. Μαγιονέζα, μαρούλι, ντομάτα, τσέντα, μπέικον και σίγουρο κάποιο καυτερό σόους. Πάμε να δοκιμάσουμε. Είναι αρκετά καυτερή. Το ψωμάκι είναι λίγο προς γλυκό, αλλά μ' αρέσει. Επίσης η πατάτα πάλι γίνεται επί τόπου. Για κάθε μία παραγγελία ξεχωριστά γίνεται. Είναι πολύ αλμυρές, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικώς είναι top. Και πάλι είναι αρκετά μεγάλο. Αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι δεν υπάρχει σουσάκι, αλλά εδώ έξω έχει δικάλια με κέτσαπ και μοστάρδα, οπότε αν κάποιος θέλει μπορεί να βάλει επιπλέον. Το χάμπουργκερ ήταν πάρα πολύ ωραίο, το ψωμάκι ήταν ωραίο, το μπιφτέκι γίνεται επί τόπου, του είπαμε αυτό. Οι πατάτες ήταν πάρα πολύ νόστιμες. Λοιπόν, και όλα αυτά είναι 7,80. Αξίζει. Καλό, καλό. Βρέχει, δεν πήρα εννοείται ομπρέλα μαζί μου. Εάν σας άρεσε και θέλετε να συνεχίσω και να δείξω και άλλα μαγαζιά στην Οριστιάδα, γράψτε μου κάτω στα σχόλια, γράψτε μου ποιο είναι το αγαπημένο σας, αφήστε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι και θα λέμε πάλι.